Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο υπουργό και τον φίλο του Κώστα Τζάρα. Γιατί πραγματικά κάναμε μια συνεργασία πρότυπο, η οποία με ταχύτητα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αλλά και με αμοιβαία εμπιστοσύνη, με απλοποίηση διαδικασιών και αυτοματοποίηση διαδικασιών, πετύχαμε κάτι ακατόρθωτο για τα ελληνικά δεδομένα. Πετύχαμε σε χρόνο ρεκόρ, από τη στιγμή που αποφασίστη να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση και σωστά αποφασίστη από το Υπουργείο του Δικαστικού Μεγάλου εδώ στην Καρδίτσα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και δεν ήταν εύκολο, κάναμε μια μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση, πήραμε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και διαδικασίες συνεργασίας και πρωτόκολλα συνεργασίας από πολλούς φορείς, εντάξαμε το έργο, κάναμε τη μελέτη, εντάξαμε το έργο, προχωρήσαμε το έργο, κάναμε τα τεύχη δημοπράτησης και είμαστε στη φάση της δημοπράτησης. Ένα έργο περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ένα έργο σε ένα κτίριο που λειτουργήσε το 1954 και άρχισε να κτίζεται το 1935, ένα κτίριο το οποίο είναι σημαντικό, αλλά είχε ενεργειακή αναβάθμιση έψιλον και πάμε στην άλφαση. Και τι κάνουμε? Είναι η διαδικασία της στεγανοποίησης και της θερμομόνωσης της οροφής όλων των τείχων, αλλαγή σε LED του φωτισμού, θα έχει φωτισμό με χαμηλή, κατανάλωση, αντλίες αέρος νερού, νέα συστήματα θέρμανσης ψύχης με αεραγωγούς και στις αίθουσες που θα κάνουν τις συνεδρίες, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε για εξοικονόμηση ρεύματος ηλιακά, βάζουμε πάνελ φωτοβολταϊκά για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ρεύμα και θα έχουμε και ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικό BIMS για να μπορέσουμε να την εξοικονόμηση να την κερδίσουμε. Και αναμορφώνουμε ένα κτίριο σε χρόνο ρεκόρ και θα είναι το πρώτο κτίριο με αυτή τη λογική που πήγαμε, με αυτή την αρχιτεκτονική της συνεργασίας αλλά και της αντιμετώπισης κατασκευής και δημιουργίας κτιρίων και βέβαια θα έχει και λιγότερο ενεργειακό αποτύπωμα, λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και λιγότερα χρήματα, να είναι πιο αυτόνομο το κτίριο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει η δημοπράτηση και μετά το έργο σε μια δύσκολη εποχή. Εμείς συνεχίζουμε το έργο.